Ναι, τώρα έχουμε τη λειτουργία από τα μεσάνυχτα της πρωτοχρονιάς των αριθμού έκτακτης ανάγκης 112, ναι. Το 112, ναι. Λειτουργεί αυτό δηλαδή, πράγματι είναι... Προφανώς λειτουργεί και λειτουργεί το νέο 112 δεν με τη CBS διαδικασία. Δεν έχει γίνει κάτι. Ναι. Δεν θα πάρετε μήνυμα παρά μόνο όταν κινδυνεύει η ζωή σας. Εξαρτάται στην περιοχή που είστε. Αν είστε σε μια περιοχή που μπορεί να έχει κίνδυνο πυρκαγιάς, κίνδυνο πλημμύρας ή να έχει εκδηλωθεί κάποιο χημικό ή άλλο γεγονός, πάντως σίγουρα το 112 δεν θα είναι μια πανάκια που κάθε λίγο και λιγάκι ο μέσος πολίτης θα παίρνει μηνύματα. Αλλά... Η λογική είναι να μπορεί να είναι το τελευταίο μέσο, το τελευταίο εργαλείο, αφού έχουν εξαντληθεί όλες οι διαδικασίες, έτσι ώστε να προασπίσουμε την ανθρώπινη ζωή. Ναι, άρα λοιπόν είναι μόνο για τέτοιες περιπτώσεις. Στις περιπτώσεις, ας πούμε. Προφανώς είναι για τέτοιες περιπτώσεις. Στις περιπτώσεις, ας πούμε, για παράδειγμα. Πως είχαμε τώρα ισχυρές χιονοπτώσεις, δεν στέλνετε μήνυμα να πείτε παιδιά θα πέσει πολύ χιόνι ή να την κάνουν φίδι αυτοί που μένουν εκεί ή να πάρουν την ευθύνη και το έχει πει μετεωρολογία. Το έχει πει μετεωρολογία, το έχει πει το αστεροσκοπείο, το έχει πει η ΕΜΗ, το έχει πει όλος ο κόσμος έχει πει γι' αυτό. Το 112 θα πρέπει να το περιφρουρήσουμε. Το 112 θα πρέπει να είναι μόνο για έκτακτες περιπτώσεις, πραγματικά έκτακτες περιπτώσεις. Κύριε Φαρδαλιά, φαντάζομαι όμως θα λειτουργεί συνδυαστικά και με κάτι άλλο, γιατί για παράδειγμα, αν θα πρέπει να στείλετε μήνυμα στις 3-4 τα ξημερώματα, καταλαβαίνετε ότι δεν θα το ακούσουν το μήνυμα μάλλον. Σε αυτές τις περιπτώσεις προφανώς, τι θες να κάνει τώρα. Σε αυτές τις περιπτώσεις ρωτώ συνδυαστικά πώς θα γίνει, να μας πει αυτό. Σε κάθε περίπτωση, ακούστε λιγάκι, ανάλογα με το γεγονός και ανάλογα με τα δεδομένα, ενεργοποιείτε το 112. Δηλαδή, να σας πω ένα απλό παράδειγμα. Το 112 είναι ένα εργαλείο, ένα μέσο εξαιρετικό, αλλά πρέπει να έχει εξασφαλίσει κάποιους όρους. Όταν δηλαδή ζητήσεις μια απομάκρυνση προληπτική, θα πρέπει να έχει εξασφαλίσει τις διόδους που θα απομακρυνθεί ο κόσμος. Άρα είναι πολύ σημαντικό, βασίζεται στην άμεση πληροφόρηση, στην άμεση κινητοποίηση και μετά φεύγει ένα 112. Αυτό σημαίνει ότι εξαντλούμε όλες τις διαδικασίες. Αυτό που μας λέτε βασίζεται και στην ύπαρξη ενός σχεδίου για κάθε μία από αυτές τις περιπτώσεις. Εννοείται και γι' αυτό θα είδατε ότι έχουμε προχωρήσει τα γενικά σχέδια που αφορούν και στις πλημμύρες και στις φωτιές και έρχονται και τα υπόλοιπα γενικά σχέδια. Τώρα, για να κλείσουμε. Υπάρχουν άνθρωποι που είναι εγκλωβισμένοι σε περιοχές από το χιόνι ή είμαστε οκ, δεν έχουμε προβλήματα τέτοια? Εμείς το μέτρο που μας ζητάτε η αρρωγή, μέχρι τώρα ότι μας έχει ζητηθεί, το έχουμε απεγκλωβίσει. Ναι. Προφανώς υπάρχουν κάποιες περιοχές. Αυτή τη στιγμή συνδρομή έχουν ζητηθεί και η ΕΜΑ και κάποια πεζοπόρα τμήματά μας είναι έξω. Ναι. Νομίζω ότι πριν λίγο έγινε και το αίτημα του Δήμου Βιλίων στην περιφέρεια για να συνδράμει και εκείνη με πιο μικρά μηχανήματα για να ανοίξουν και συλλεκτήριοι δρόμοι, γιατί η κεντρική δρόμη είναι ανοιχτή. Ναι, είναι, ναι. Έτσι ώστε να καθαριστεί η περιοχή. Ναι. Το παρακολουθούμε. Είμαστε έτοιμοι και χτες στείλαμε μπουλντόζες του στρατού για να συνδράμει στο έργο. Δεν κατάλαβα εγώ, ίσως και εγώ να μην πολύ καταλαβαίνω αυτά τα θέματα. Υπάρχουν εγκλωβισμένοι στους οποίους έχετε πάει για να βοηθήσετε ή όχι? Αυτό δεν κατάλαβα. Έχουν γίνει τις τελευταίες τρεις μέρες 72 απεγκλωβισμένοι. Πολύ ωραία, πολύ ωραία. Εγώ ρωτάω αν υπάρχουν κι άλλοι, αν έχετε αιτήματα, αυτό λέω. Αυτή τη στιγμή σε εξέλιξη, από ό,τι ξέρω, υπάρχει ένα αίτημα το οποίο υλοποιείται αυτή τη στιγμή. Δηλαδή, ολοκληρώνεται αυτή τη στιγμή. Καλή επιτυχία, ευχόμαστε. Παραμένουμε σε ετοιμότητα, βέβαια, και σε επιφυλακή. Να είστε καλά. Καλή επιτυχία, ευχόμαστε, να μην έχουμε παρατράγουδα, να μην έχουμε δυσκολίες. Να είναι αχρίαστο το 112, να μην χρησιμοποιηθεί ποτέ. Αυτό είναι η ευχή μας και η προσευχή μας.